Λοιπόν, γεια σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε? Βρίσκομαι εδώ στο υπόγειο, στο στούντιο και καλά. Και συμμαζεύω, ετοιμάζομαι για τη νέα σεζόν του καναλιού, η οποία θα έχει αρκετό περιεχόμενο, θέλω να σας προετοιμάσω γι' αυτό. Και μάλιστα θα έχουμε πολλές νέες και πολύ ωραίες σειρές. Επίσης θα έχουμε επιστροφή του gaming στο κανάλι. Για εσάς που σας έλειψε το gaming, από εκεί που ξεκίνησε δηλαδή αυτό το κανάλι, θα επιστρέψει με τα γνωστά παιχνίδια που όλοι αγαπήσατε. Θα τους έχουμε ωραίες κυκλοφορίες, θα έχουμε Forza Horizon 5, θα έχουμε Car Mechanic Simulator 2021, το οποίο το έχουμε ξεκινήσει ήδη σε live streams, αλλά θα έχουμε και επεισόδια πολύ ωραία με το Car Mechanic. Αλλά σήμερα αυτό το βίντεο δεν γίνεται για να σας πω μόνο αυτά εδώ πέρα. Έχω να σας πω και άλλα νέα. Καταρχήν, κατάφερα και βάζω το αμάξι μέσα χωρίς να βρίσκει πολύ. Τι γινότανε, μισό να σας δείξω. Λοιπόν, το αυτοκίνητο κάθε φορά που κατέβαζα έβρισκε σε αυτό το σημείο, γιατί είχε προεξοχές από... δεν είχε σιώσει καλά το τσιμέντο, οπότε σε αυτό το σημείο το έτριψα λίγο με ένα ειδικό πλακάκι που πήρα για πτωχό και μπορεί το αυτοκίνητο και κατεβαίνει χωρίς να βρει. Μια χαρά επιτέλους. Αλλά για να πετύχω αυτό εκεί το delianση που έχω κάνει στο τσιμέντο, είχα ένα μικρό ατύχημα. Κατέστρεψα έναν ολοκένουργο τροχό, έναν ολοκένουργο λιαντήρα της Parkside, ο οποίος δεν άντεξε πάνω από 10 λεπτά, παιδιά. Σε 10 λεπτά κάπνιζε και δεν έκαψε καρβουνάκια. Έλειωσε, βασικά φράκαρε το μοτέρ και έλειωσε από δίπλα, υπερθερμάνθηκε. Οπότε, να ξέρετε, ο συγκεκριμένος δεν είναι και πολύ καλός. Αν και είχε ωραία πράγματα έτσι να τον κάνεις, δεν ήταν και πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, τώρα να αφήνουμε στην άκρη γιατί δεν μας πολύ ενδιαφέρει πλέον, έχω πάρει άλλον. Οπότε το αυτοκινητάκι μπαίνει πλέον άνετα μέσα, θα έχουμε κάποια πράγματα να δούμε. Τώρα να σας δείξω και με λεπτομέρεια τότε έχει γίνει στα δισκόφρανα πίσω, για όσους δεν το είδατε καθαρά, γιατί με ζητήσατε κάποιοι να σας δείξω καθαρά τι γίνεται και δεν φαίνεται πάνω από τη ζάντα. Πρέπει να βγει η ζάντα για να το δείτε. Τέλος πάντων, το αυτοκινητάκι είναι μια χαρά. Θα το προετοιμάσουμε και αυτό σιγά σιγά για τη νέα σεζόν, κάποιες μικροαλλαγές. Και πάμε να δούμε λίγο, έχουμε ένα unboxing να κάνουμε σήμερα, το οποίο το χρωστάω. Έχει κάνα μήνα που έχουν έρθει κάποιες αναρτήσεις για το Ακίνα το MX5 του Κωνσταντίνου του Τσαντάκου. Παραγγείλαμε, μας έστειλαν από τη Max Speed Roads, οπότε θα τις κάνω και ένα unboxing εδώ πέρα για να το δούμε πριν τις τοποθετήσουμε πάνω στο MX5. Απλά θέλω να σας πω, παιδιά, ότι δεν ήθελε να μου στείλει, τις είχα ζητήσει εδώ και καιρό τις αναρτήσεις αυτές, δεν ήθελα να μου στείλουν για MX5 επειδή είχαν κάποια προβλήματα στα MX5 αυτές οι αναρτήσεις. Και από προσωπική εμπειρία από ένα φίλο, και σε Mazda 6 έχουν θέμα. Οπότε μην παραγγείλετε για Mazda 6 και για MX5 ακόμα. Αν και μου είχε πει αυτή που μιλάω και από τη Max Speed Roads ότι θα μου έστελνε τις βελτιωμένες. Περίμενε δηλαδή να βγουν οι βελτιωμένες για να μου στείλει μια και μια αυτές που θα δουλεύουν σωστά. Οπότε από μόνη της, μόλις ήρθε η ώρα, μου είπε: έχω αναρτήσει να σου στείλω για το MX5. Και λέω: στείλτες μου, εντάξει, να δούμε τι είναι. Δεν ξέρω αν θα δουλέψουν σωστά, θα περιμένουμε να τις τοποθετήσουμε. Μην παραγγείλετε ακόμα, να τις δοκιμάσουμε στην πίστα και στον δρόμο με τον Κώστα. Και μετά από εκεί και πέρα να σας πούμε ότι, OK, πάρτε τις, πάρτε τις. Εντάξει. Αυτές που δοκίμασα στο δικό μου το Compact ήταν τέλειες από θέμα απόδοσης, άνεση, τα πάντα. Ένα θέμα μόνο παρατήρησα, ότι ψωριάζει το πάσο του coilover, πιάνει μια ψιλοσκουριά πάνω. Μόλις θα με ζητήσουν να τους πω εντυπώσεις και τι θα άλλαζα στις αναρτήσεις, τελευταία φορά τους είπα για το χρώμα και κάποια πράγματα. Αυτή τη φορά θα τους πω και για το ότι πρέπει να είναι γαλβανιζέ αυτό το πάσο, δεν μπορείς να το έχεις έτσι. Οπότε όσοι τις έχετε, λαδώστε τις συχνά πυκνά, να μην έχετε θέμα με οξυδώσεις. Λοιπόν, παρόλα αυτά ήταν τέλειες στο κόμπακ, τέλειες, ακόμα έχω να το λέω. Και πάω πολύ ωραία τη βόλτα, μου το έχω βάλει και στο τέρμα μαλακό αυτές τις μέρες, μες στο καλοκαίρι γυρνάω βόλτες. Οπότε έχουμε εδώ τις Revision Version 2 και καλά για το MX5. Πάμε να τις ανοίξουμε. Λογικά εμφανισιακά δεν ξέρω αν θα έχουν κάποια διαφορά, γιατί δεν ξέρω, δεν έχω δει τις προηγούμενες πώς ήταν. Θα τις ανοίξουμε όμως να τις δούμε, να τις κάνουμε ένα unboxing, να δούμε τι γίνεται, αν έχει αλλάξει κάτι. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, έχουμε εδώ το γνωστό ξηράφι.
Κώστας είναι διακοπές, οπότε θα αργήσουμε λίγο να τις τοποθετήσουμε. Πιστεύω ότι πάνω από 2 εβδομάδες δεν θα αργήσουμε όμως. Λοιπόν, ανοίγουμε το πακέτο. Το πακέτο, παιδιά, είναι το πρώτο που μου έρχεται σε τόσο καλή κατάσταση. Μιλάμε, είναι σε πάρα πάρα πολύ κατάσταση και δεν έχει κάτι να το προστατεύει γύρω γύρω. Έρχεται έτσι όπως το βλέπετε. Οπότε ό,τι βλέπετε είναι αυτό, ούτε σύρθηκε πολύ, ούτε χτυπήθηκε πολύ. Αυτή τη φορά ήταν άψογο. Και ήρθα από Γερμανία, από ό,τι κατάλαβα. Λοιπόν, έχουμε τα γνωστά. Ως τώρα είναι τα πράγματα ολόιδια με τις προηγούμενες που είδαμε. Το αφρολέξ πάνω το προστατευτικό, το αφήνουμε δίπλα. Λοιπόν, είναι κίτρινου χρώματος, όπως είναι αυτές που πήραμε για το δικό μου το BMW. Να τις δούμε λίγο. Αυτές είναι οι μπροστά. Εν τω μεταξύ, παιδιά, είναι μπρος-πίσω coilover, έτσι. Άρε Κωνσταντίνε, μια χαρά θα σου κάτσω κουφάλα. Αυτές πες να είναι πισινές, έχουν 2 βίδες. Πολύ καλή περίπτωση, ρε παιδιά. Μπορώ να ενισχύσω θόλους στο κόμπακ πίσω να το κάνω και εγώ έτσι coilover. Το ήθελα από την αρχή να το κάνω με Y34 ανάρτηση. Αλλά φοβόμουν για τους θόλους. Μήπως να τους ενισχύσω και να το κάνω κι εγώ. Είναι καλή περίπτωση. Χαμηλώνω στο αυτοκίνητο πάρα πολύ εύκολα. Και δουλεύει και πιο καλά έτσι. Θέλω να πιστεύω. Λοιπόν, πισινές coilover, Κωνσταντίνε. Δεν ξέρω αν είναι μπροστινές. Γιατί μπρος-πίσω μου φαίνεται ίδιες, ρε φίλε. Τι μας έχουν στείλει, 4 ίδιες. Είναι έτσι το Mazda μπρος-πίσω με το ίδιο πάσο. Δεν έχω ιδέα. Θα το δούμε. Λοιπόν, βγάζω από τη ζελατίνα. Ωραία. Λοιπόν, και έχουμε το coilover μας, το οποίο είναι με μια πρώτη ματιά άψογο. Λάδια δεν βλέπω εδώ μέσα, δεν έχουμε κάποια σκασμένη κάτι, γιατί φαίνεται από την αρχή αν είναι σκασμένες, αλλά φαίνεται ίδια. Δεν βλέπω κάποια βελτίωση ή κάτι άλλο, ίσως οι αποστάσεις και το πώς πρέπει να δουλεύει να έχει αλλάξει με τις παλιές, ή αλλιώς μου έχει στείλει ξανά τις παλιές και μου έχει πει ότι είναι καινούργιες. Δεν ξέρω, θα τις βάλουμε, θα δούμε τι θα μας πει και ο Κώστας. Δεν ξέρω αν αυτές είναι μπρος ή πίσω. Οπότε, κομπλέ, μισό, να τη βάλω έτσι, μπαίνει. Κάπου είχε εδώ πέρα και τα χαρτιά αυτά, τα οποία τα έχουν σε κάθε πακέτο. Λοιπόν, έχει εδώ το Foxon Performance στο χαρτί. Ωραία, τα έχουμε δει αυτά πολλές φορές. Έχουμε εδώ τον φάκελο που λέει DR Customer, λέει Your satisfaction is our top priority. Και το έχουν αποδείξει ότι θέλουν να είσαι ευχαριστημένος με το προϊόν τους και γι' αυτό κάνουν αλλαγές και ιστορίες χωρίς δεύτερη σκέψη. Δηλαδή, με μια κουβέντα σου αλλάζουν την ανάπτυξη, σου στέλνουν καινούργια άλλη. Κατευθείαν προσπαθούν να σε βοηθήσουν. Σε αυτό το τομέα τους το δίνω πάρα πολύ. Και στο δικό μου το αυτοκίνητο έχουν βγει πάρα πολύ καλές, παιδιά. Ακούω παράπονα, ακούω και από, βλέπω και σε άλλα κανάλια που γράφουν από κάτω παράπονα και ιστορίες. Αλλά δεν έχω εντοπίσει κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Τώρα, ή εμείς τα περνάμε πιο σωστά και δεν ξέρω να τα περάσουν, ή δεν ξέρω, ρε γάμο. Τι μου στέλνουν εμένα να αναρτήσει πιο καλές από αυτές που δίνουν στους υπόλοιπους. Πάντως μου έχουν βγει πάρα πολύ καλές ως τώρα. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ τα εργοστάσια και πώς γίνεται. Θα ήθελα να πάω μια βόλτα κατά εκεί να τα δούμε. Θα δώσω μια ιδέα μου πώς θέλουν να μας καλέσουν όσοι είμαστε εδώ από Ελλάδα και ασχολούμαστε με τη Max Speed Roads. Να το δούμε και από κοντά το εργοστάσιο. Να δούμε και με τα μάτια μας τι γίνεται. Θα ήταν καλή περίπτωση αν όλα ήταν πριν πέρα και δεν μας χώσουν πάλι το χειμώνα μέσα. Λοιπόν, αυτή ήταν, δεν ξέρω αν είναι μπρος πίσω, γιατί είναι ίδιες μου φαίνεται. Δεν ξέρω τι παίζει. Έτσι είναι το Max 5 μπρος πίσω. Θα μπορώ να το ψάξω και θα σου το γράψω εδώ. Ωραία. Είναι ρυθμιζόμενες καθύψεις και σκληρότητα αυτές. Μισό. Καθύψους και σκληρότητα, ακριβώς όπως είναι αυτές που έχω βάλει εγώ στο δικό μου. Βγάζει αυτό εδώ πέρα το άμα το πω τώρα θα μας κόψει εδώ πέρα το YouTube. Και από εδώ ρυθμίζει με 26 σκάλες τη σκληρότητα. Σαν πιο λίγο μου φάνηκε. Κάτσε να τις μετρήσουμε λοιπόν. Εδώ είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 σκάλες. Μια χαρά, θα το βάλω εγώ στο τέρμα μαλακό μου, θα το κάνει ο Κώστας όπως θέλει αυτός. Βάζουμε και το προφυλακτικό στη θέση του. Λοιπόν, αυτά.
το κουτί πάρα πολύ ωραίο, σε καλή κατάσταση. Ελπίζουμε να βγουν καλές. Αυτές που έχω πάρει εγώ τώρα ήταν καλές. Τώρα δεν ξέρω τι να σας πω, παιδιά. Δεν ξέρω, περιμένετε λίγο να τις δοκιμάσουμε και μετά κάντε αγορά. Μην τις πάρετε επειδή τώρα τις είδατε εδώ πέρα και πάτε και κάντε κατευθείαν αγορά. Καθίστε να σας πούμε τη γνώμη μας, γιατί θα την δοκιμάσουμε και σε πίστα και σε δρόμο και παντού αυτή την ανάρτηση. Το MX5, να ξέρετε. Ετοιμάζεται, είναι σχεδόν έτοιμο το MX5. Λοιπόν, αυτά είχα να σας δείξω για σήμερα. Ας ανακεφαλαιώσουμε λοιπόν. Το κανάλι ξεκινάει ξανά το gaming. Σειρές gaming που αγαπήσατε και μόνο και όχι παιχνίδια που δεν έχουν σχέση με αυτοκίνητα. Τις περισσότερες φορές, αν θέλετε να δείτε παιχνίδια που δεν έχουν σχέση με αυτοκίνητα, ελάτε στο Τρόβο που παίζω τα πάντα εκεί πέρα. Κάθε μεσημέρι που έχω λίγο έτσι κενό και δεν ξέρω τι να κάνω, ανοίγω Τρόβο και τις δίνω και Call of Duty και ό,τι γουστάρετε. Χαβάλε, έτσι κι αλλιώς είμαστε λίγοι εκεί, ωραία, συζητάμε μια χαρά. Όσοι γουστάτε, ελάτε εκεί πέρα να το δούμε και για αυτό το θέμα, αν θέλετε άλλα παιχνίδια. Αλλά το κανάλι θα ασχολείται με αυτοκίνητα και παιχνίδια αυτοκινήτων. Αυτό έχω σαν ιδέα για τη φετινή σεζόν. Σειρές που αγαπήσατε θα επιστρέψουν. Νέες σειρές θα έρθουν, τις οποίες τις μελετάω εδώ και μήνες και πρέπει να βγουν σωστά. Οπότε δεν θα έρχονται συχνά επεισόδια από αυτές. Θα έρχονται κάποια λίγα επεισόδια, πάρα πολύ καλά όμως. Και το κομπακτάκι μόνο θα ετοιμαστεί για Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Εάν το Πανελλήνιο έρθει κάπου εδώ κοντά και δεν χρειάζεται να ταξιδέψω στην άλλη άκρη της Ελλάδας. Απλά για να δοκιμάσουμε έτσι για την εμπειρία, καταλάβετε γιατί τότε. Το αυτοκίνητο είναι δρόμο, μπορεί να πάρει μέρος στη Street League, θα το δοκιμάσουμε. Αν είναι κάπου εδώ κοντά, δεν θα χάσουμε την ευκαιρία. Θα πάρουμε μια ιδέα από αυτό. Εγώ ακόμα και τώρα με τις γνώμες ότι δεν είναι ωραίο να ασχολείσαι ανταγωνιστικά με το drift. Όλη η φάση είναι με την παρέα σου να πας και να περνάς καλά. Αλλά επειδή στο Street League δεν έχει διπλά περάσματα και ιστορίες και απλά είναι μια βαθμολογία, θα πάμε έτσι να δούμε πώς γίνεται, να το έχουμε και από πλάνα εντός για το κανάλι και μόνο να υπάρχει. Θα ήταν καλή περίπτωση. Θα δοκιμάσουμε το κομπακτάκι και να δούμε τι κάνει δίπλα στα αγωνιστικά. Αυτά μάγκες ήθελα να σας πω. Ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να περάσετε καλά το καλοκαίρι, να πήγατε τίποτα διακοπές. Όσοι δεν πήγατε, πάντα να προλάβετε, θα μας κόψουν πάλι μέσα, μου φαίνεται. Και δεν θα προλάβουμε να κάνουμε τίποτα. Και εγώ μαζί σας και εγώ θα φύγω κάπου να πάω. Δεν γίνεται να κάτσω άλλο εδώ πέρα. Ένα διήμερο τουλάχιστον θα το κάνω. Και εμείς θα τα πούμε τώρα στα live stream, στα νέα επεισόδια που θα έρθουν. Σεπτέμβριο στο μάζεμα της Ελιάς θα έχει ένα μεγάλο κενό το κανάλι. Το γνωρίζετε όσοι με ξέρετε από παλιά και όσοι είστε γραμμένοι από παλιά στο κανάλι. Όμως θα προλάβουμε και θα ανεβάσουμε μερικά βίντεο τώρα να μπούμε σε ρυθμούς και μετά θα γίνει η διακοπή μεγάλη του καναλιού. Αυτά είχα να σας πω. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλές διακοπές σε όσους είστε διακοπές. Να περάσετε καλά, να τα θυμόσαστε. Να είμαστε υγιείς και να πάμε δυνατά για άλλη μια σεζόν σε αυτό το κανάλι. Λοιπόν, γεια σε όλους. That's right.